Και ο Sky, όπως είδαμε, κάνει ρεπορτάζ στη Ζάκυνθο, καταγράφοντας την κατάσταση, σύνδεση με τον Χρήστο Στρατουλάκο. Μάρκο, πριν από λίγη ώρα το κλιμάκιο της θεματικής υπηρεσίας εδώ στο Λαγανά ολοκλήρωσε τον έλεγχο. Ελέγχθησαν όλα τα μαγαζιά, όλα τα παραλιακά μαγαζιά εδώ στην διάσημη, κατά ψέματα, παραλία του Λαγανά. Σχεδόν ελάχιστες είναι οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών τηρεί τα μέτρα. Έχει βελτιωθεί, όπως μας λένε και κάτοικοι της περιοχής, η κατάσταση τα δύο τελευταία χρόνια και λόγω των ελέγχων, αλλά και λόγω του ότι οι επιχειρηματίες αρκετοί πίστηκαν ούτως ώστε να τηρήσουν τα μέτρα. Και έτσι λοιπόν και εδώ στην παραλία του Λαγανά που βρισκόμαστε μπορεί κάποιος να επιλέξει είτε ξαπλώστρα προκειμένου να κάνει το μπάνιο του, φυσικά με το αντίτιμο το οποίο πρέπει να πληρώσει, είτε με την ομπρέλα του και δικά του μέσα να κάτσει στην παραλία. Να σου πω ότι δεν είναι μόνο η παραλία του Λαγανά. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες το κλιμάκιο της εκτιματικής υπηρεσίας εδώ στη Ζάκυνθο αναμένεται να ελέγξει όλες τις παραλίες του νησιού από το βορρά μέχρι και τον νότο. Ενώ όπως γνωρίζουμε, τουλάχιστον εδώ από την περιοχή, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών της εστίασης τηρεί ευλαβικά τα μέτρα και προφανώς υπό τον φόβο των καταγγελιών. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι η Ζάκυνθος έχει γεμίσει από πολύ κόσμο, οι οποίοι απολαμβάνουν τις μαγευτικές παραλίες. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.